Καλό μεσημέρι. Σας πιέζουν, μας πιέζουν οι Ευρωπαίοι για την Τουρκία, για το προσφυγικό, για άνοιγμα κεφαλαίων σε σχέση με το προσφυγικό. Θα δεχτούμε πιέσεις αυτές τις μέρες? Κοιτάξτε, η Ευρώπη έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Την διαχείριση του προσφύγου. Ναι. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι η Ευρώπη τους έχει ανάγκη. Και είναι λογικό η Τουρκία να προσπαθεί να κερδίσει σε ζητήματα που είναι της δικής της προτεραιότητας. Γι' αυτό και έθεσε στους εταίρους, εγώ να σας βοηθήσω για το προσφυγικό, αλλά πρέπει να ανοίξουν τα ενταξιακά κεφάλαια για να συνεχίσει η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Κάτι που δεν αποδέχεται η δική μας πλευρά. Και πρέπει να το ξεπίσουμε. Πώς? Εάν η Ευρώπη θέλει να λύσει το πρόβλημα του προσφυγικού, αν η Τουρκία θέλει να προχωρήσει στις ενταξιακές της διαπραγματεύσεις, εδώ είμαστε. Πραγματική πολιτική βούληση δια της επιλύσεως του κυπριακού προβλήματος μέσα από μια σωστή και ευρωπαϊκή λύση, να λυθούν και τα προβλήματα της Ευρώπης και της Τουρκίας. Ναι, αλλά το προσφυγικό πρέπει να το λύσουμε χθες. Γιατί το κυπριακό που είναι 41... Και αυτό, αλλά θα μας πούν κάποιοι ότι Νικήτα, μπορεί να περιμένει. Ναι, απλά είναι τόσο ασφιχτικά τα χρονοδιαγράμματα, κύριε, και αυτό θέτω το ερώτημα. Κύριε Νικήτα, ναι, η Ευρώπη έχει πρόβλημα. Το κατανοούμε. Εμείς ζούμε το δικό μας πρόβλημα εδώ και 42 χρόνια. Άρα, δεν διαφωνεί κανείς μαζί σας. Απλά με τις πιέσεις δεν υπάρχει περίπτωση να υποκύψουμε και να δεχτούμε κάποια πράγματα που μέχρι χθες δεν τα δεχόμασταν. Αυτή είναι η ανησυχία των πολιτών. Εμείς στηρίζουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν εξαίρετη η χειρισμή του στο τελευταίο συμβούλιο. Μας έχει δίπλα του και ξεκαθαρίζουμε και εμείς τη δική μας θέση. Εάν δεν υπάρξει σημαντικότατη πρόοδος και επίλυση του Κυπριακού, κεφάλαια γιοκ. Ξεκάθαρο. Ο κύριος Σιζόπουλος πριν από λίγο είπε ότι νιώθει την ανάγκη και την ευθύνη και το καθήκον να ενημερώσει τους Κύπριους πολίτες για όσα γίνονται πίσω από την πλάτη τους, αναφορικά με τις συνομιλίες στο Κυπριακό, και έδωσε στην δημοσιότητα θέματα τα οποία συζητούνται στο Εθνικό Συμβούλιο. Ως δημοκρατικός συναγερμός, όταν συμμετέχουμε σε ένα σώμα, σεβόμαστε τους κανόνες αυτού του σώματος. Συμμετέχουμε από την ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος έκανε το Εθνικό Συμβούλιο ως το σώμα που συζητείται εδώ και δεκαετίες το εθνικό μας ζήτημα. Με ένα κανόνα που δεν τον παραβίασε κανένας μέχρι σήμερα. Το απόρριτο των εγγράφων και των πρακτικών του Εθνικού Συμβουλίου. Ο καθένας μας κρίνεται. Εμείς ένα θα πούμε. Την σοβαρότητά μας, αλλά και το σεβασμό μας στους κανόνες σε σώματα στα οποία συμμετέχουμε, ποτέ μα ποτέ δεν θα παραβιάσουμε. Λέει συγκεκριμένες και αναλύει συγκεκριμένες πτυχές του Κυπριακού. Το Συνταγματικό Δικαστήριο σημειώσει να αποτελείται από ίσο αριθμό δικαστών μου, από τις δύο κοινότητες. Αγαπητέ μου, εδώ το ζήτημα δεν είναι αυτά που με ρωτάτε. Δεν είναι η ουσία για σας, είναι η διαρροή για σας το ζήτημα. Όχι, όχι. Δεν είναι η ουσία αυτών που είπε ο κ. Σιζόπουλος, αλλά η διαρροή όλων αυτών που συζητείτε. Ναι. Μην εξάγετε, κατά την άποψή μου, λάθος συμπεράσματα. Η ουσία είναι το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού. Όλοι συμφωνούν μαζί σας. Αλλά έχει ένα κανόνα διαφορετικά. Δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης του Εθνικού Συμβουλίου. Και επόμενη φορά να πάμε στην Πλατεία Ελευθερίας. Να καλέσουμε και τους, να είναι παρόντες και οι ξένοι πρεσβευτές. Να είναι παρόντες όλοι. Να καλέσουμε και εκπρόσωπο του Ακιντζή. Κύριε Νικήτα, ακούσατε καμιά φορά να συνέρχεται το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας και να βγαίνουν οι συμμετέχοντες να κάνουν δηλώσεις? Διαβάσατε καμιά φορά διαρροή πρακτικών της συνεδρίας του Εθνικού, του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας?
Είμαστε σοβαρή χώρα. Η πολιτική τα διαρρέουν. Απλά σας το θυμίζω. Για ποιους μιλώ? Για τους πολιτικούς, φαντάζομαι. Ζητείτε σοβαρότητα. Τώρα εσείς τι θα κάνετε με αυτή την κίνηση του κ. Σιζόπουλου, ως πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος? Υπάρχει. Τεινάξαμε ένα θεσμό που ήταν ο χώρος μιας εθνικής συνεννόησης. Και αυτό το θεσμό δεν τον έκανε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Επί Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Άρα. Λυπούμε. Τι άλλο να πω. Τελεία. Τις αποκαλύψεις περί δίκητης είδατε, ότι κάποιοι έπαιρναν χοντρές μίζες από την αγορά οπλικών συστημάτων και μάλιστα το αποκάλυψε ο ίδιος ο πρόεδρος σε συνεδρία στο Τρόοδος και διερωτούμαστε γιατί δεν έγινε καμία απολύτως έρευνα μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, εάν δέχτηκε ή όχι σε μια σύσκεψη και πού ήταν η σύσκεψη, ας γίνουν οι τοποθετήσεις και οι διευκρινήσεις σε αυτούς που γίνονται αναφορές. Δεν ήσασταν εσείς εκεί ως αρχηγός του ΟΔΙΣΥ? Ήμουν, απλά δεν θυμάμαι. Αλλά αυτό δεν είναι η ουσία. Αλλά η ουσία για εσάς? Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε ζητήματα, πληροφορίες ή στοιχεία από οποιονδήποτε, απλόν πολίτη, πολιτικού αρχηγό, επιχειρηματία, που αφορούν πιθανή διάπραξη οποιονδήποτε αδικημάτων, διαπλοκής, λανθασμένων οποιονδήποτε πράξεων που πιθανώς να είναι ποινικά κολάσιμες, να γίνουν εις βάθος έρευνες για όλα τα ζητήματα. Είτε αυτά είναι σάπα, είτε είναι σάλα, είτε είναι χιτή, είτε είναι εξοπλιστικά προγράμματα, είτε είναι αναθέσεις, είτε είναι δημόσια έργα. Τίποτα κάτω από το χαλί. Υπάρχουν οι αρχές, ή αν υπάρχουν οι καταγγελίες ή οι πληροφορίες, οι ανεξάρτητες αρχές, οι ιδιοκτικές αρχές, με αυστηρότητα και αντικειμενικότητα, να κάνουν τις έρευνες τους. Θα σας παρακαλέσω να βάλετε το κινητό σας εδώ και να σας ακούμε καλύτερα, γιατί κάνει παρεμβολές στο μικρόφωνο αν έχετε την καλοσύνη. Δεν έχω κινητό. Δεν έχετε κινητό, άρα είναι το τεχνικό ζήτημα δικό μας, θα το λύσουμε. Άρα, θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει έρευνα και σε αυτόν τον τομέα και σε πολλούς άλλους? Δεν το έχω μαζί μου. Α, δεν το έχετε μαζί σας, ναι. Για να ξεκαθαρίσει και να ξέρει και ο Κυπριακός λαός αν όλα αυτά που πληρώνουμε για την άμυνα καταλήγουν εκεί που πραγματικά καταλήγουν και όχι σε μίζες και λαδώματα. Μα δεν είναι θέμα μόνο της άμυνας. Για όλα τα συμβόλαια του δημοσίου, ανεξάρτητα πότε έγιναν. Είναι μια αρχή. Την Κύπρο να την αλλάξουμε. Και είναι ένας τομέας. Πλήρη διαφάνεια. Όπου υπάρχουν οποιασδήποτε καταγγελίες ή πληροφορίες, να γίνουν αυστηρά. Ναι, αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος έπρεπε να προχωρήσει σε διερεύνηση αυτών των καταγγελιών από τη στιγμή που είχε τα στοιχεία ενώπιον. Παίρνετε δεδομένο ότι ο πρόεδρος έχει πει κάτι τέτοιο. Νομίζω ο πιο αρμόδιος είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ό,τι λέει θα διερευνηθούν οι καταγγελίες περί δίκη. Okay. Πολύ σωστά. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Ένα άλλο μέτωπο που έχετε ανοίξει τελευταία, κύριε Νεοφίτου, είναι μέτωπο με τους νοσηλευτές. Καθόλου. Δεν έχετε αντιπαράθεση? Οι νοσηλευτές έχουν κάθε δικαίωμα να ζητούν την αναβάθμιση της θέσης τους. Κάθε δικαίωμα να ζητούν αύξηση των οικονομικών απολαυών τους. Σέβομαι το δικαίωμα της απεργίας, αλλά έχω μια ευθύνη. Το πιο εύκολο πράγμα για μένα, αγαπητέ Νικήτα, είναι το οποιοδήποτε αίτημα οποιασδήποτε ομάδος να το κάνω αποδεχτό. Θα ήμουν αρεστός στους οργανωμένους. Κανένα πρόβλημα. Τι θα μου στοίχιζε εμένα να πω ναι σε ένα αίτημα που θα έχει ένα μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ετήσιο κόστος των 38 εκατομμυρίων ευρώ. Των 38 εκατομμυρίων ευρώ. Και λέω, μα έχω εκλογές. Θα μπορούσα να σιωπήσω. Θα μπορούσα να πω γιατί να μην τους δώσουμε αυτά τα 40 εκατομμύρια. Κύριε Νικήτα,
Είστε η τέταρτη εξουσία. Δεν πρέπει να μας ρωτάτε εμάς τους πολιτικούς κάθε φορά που λέμε ναι σε ένα αίτημα από πού θα τα βρούμε. Θα ρωτήσω, μην ανησυχείτε, και για την μείωση της θητείας και για πολλά άλλα. Όχι, ναι. Όχι για μένα. Ναι, ναι, κατανοητό, ναι. Ναι, δηλαδή, θα πω, οι νοσηλευτές, γιατί να μην ικανοποιηθούν, θα αποφύγουμε και τις απεργίες, θα είμαι και πολύ δημοφιλής κοντά τους. Άρα δεν μπορούν να ικανοποιηθούν, δεν υπάρχουν τα χρήματα. Μα δεν είναι μόνο τα 30. Υπάρχουν όμως οι απεργίες και η ταλαιπωρία των ασθενών. Περιμένετε. 38 εκατομμύρια να βαθμιστούν από την Α4, Α5, ποια κλίμακα είναι, στην Α8. Για να γίνουν πανεπιστημιακού επίπεδου, ναι. Ναι. Το γνωρίζετε ότι τα 3/4 της δημόσιας υπηρεσίας είναι πτυχιούχοι. Το γνωρίζω, ναι. Αν πάρουμε τις γραμματείς, τους γραμματιακούς λειτουργούς που ξεκινούν, όχι στην Α4, στην Α2, οι περισσότερες γραμματείς είναι πτυχιούχες. Αν πάμε στα δημόσια έργα, στην ΑΤΙΚ, στην ΑΕΚ, στους επάρχους, στην πολιοδομία, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, υπάρχουν χιλιάδες τεχνικοί. Οι πλήστοι από αυτών είναι οι απόφοιτοι ανωτάτων σχολών. Άρα θα έρθουν όλοι και θα ζητούν αναβάθμιση. Αυτό φοβάστε. Καλά. Εάν είναι με βάση το πτυχίο μου, με βάση το πτυχίο μου, γιατί να μην ζητήσω. Το δεύτερο. Εάν αύριο ο νοσηλευτής γίνει Α8, ο γιατρός είναι Α9, δεν θα είναι παράλογο να έρθουν οι οργανωμένοι γιατροί και να πούν δεν θα μπαίνουμε στην Α9, πρέπει να μπαίνουμε στην Α13. Θα έχουν ή δεν θα έχουν λογικότητα στο αίτημά τους οι εγκεκριμένοι λογιστές που δουλεύουν στο φόρο εισοδήματος. Για να πούν, εάν ο νοσηλευτής είναι Α8, εγώ που είμαι εγκεκριμένος ελεκτής, γιατί είναι ξεκινώ στην Α12, ο δικηγόρος της Δημοκρατίας, γιατί στην Α9. Άρα υπάρχουν πολλοί εργαζόμενοι, μην μου τους πείτε όλους. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που θα έρθουν και να διεκδικήσουν πράγματα. Και εσείς δεν θα κάνετε την αρχή με τους νοσηλευτές, είναι ξεκάθαρο. Και δεν είναι τίποτα προσωπικό. Όσο και αν απεργούν, όσες μέρες και αν κλείσουν τα νοσοκομεία. Αυτό σας ανησυχεί, η παράλυση των νοσοκομείων. Θα έρθω, αλλά έχει σημασία, γιατί με μια δήλωση στο δελτίο ειδήσεων 30 δευτερολέπτων δεν βγαίνει το σωστό συμπέρασμα. Κατανοητό, το αναλύσατε όμως περισσότερο. Όχι. Θα έρθω και αύριο, άμα θέλετε, για τα υπόλοιπα θέματα, αλλά το εξαντλήσουμε αυτό. Θα το εξαντλήσουμε, ναι. Οι νοσηλευτές, με αυτό το αίτημα, δυναμητίζουν την δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Γιατί κάποιος πρέπει να συνυπολογίσει όλα τα υπόλοιπα που έχω πει. Οι ήδη είπαν κάτι που είναι πραγματικότητα. Ότι το αίτημά τους τέθηκε το 2005 με μια αριστερή κυβέρνηση. Που συνήθως δεν απέρριπτε αιτήματα οργαζομένα. Άρα για να το απορρίψει θεωρείται μια φιλολαϊκή κυβέρνηση. Και το 2011, ναι, παρόλο που ο Μιλόν προειδοποιούσε για την οικονομική κρίση που ερχόταν, κανείς δεν με λάβανε υπόψη και θεωρούσαν ότι ήμουν κινδυνολόγος. Άρα το 2011, έχοντας μια αριστερή κυβέρνηση που κατά κανόνα δεν έλεγε όχι σε αιτήματα συνδικαλιστικά και που πίστευε ότι δεν θα είχαμε οικονομική κρίση και δεν θα μπαινε η Κύπρος σε περιπέτειες, απέρριψε αυτό το αίτημα. Θα σας πει κάποιος τώρα που βρήκατε τα 33 εκατομμύρια για τη μείωση της θητείας. Τι του απαντάτε, του νοσηλευτή που διαρωτάτε για αυτό το θέμα? Εάν ερχόταν η κυβέρνηση στο να πει θα δώσω 33.000 αύξηση